Γεια σας, κοντά σας ο podcaster Πάρης Παπαχρήστος να σας βοηθήσει να ξεχωρίσετε τους μύθους από τις αλήθειες στη διατροφή σας. Σε αυτό το podcast θα αναφερθούμε σε γνώσεις και αντιλήψεις για τη διατροφή οι οποίες επιβιώνουν εδώ και δεκαετίες δια της μεθόδου του χαλασμένου τηλεφώνου. Πριν συνεχίσουμε το podcast, ας ακούσουμε ένα ενδιαφέρον διαφημιστικό spot. Σούπερ μάρκετ. Με ποια κριτήρια πρέπει να επιλέγετε τα προϊόντα που θα καταλήξουν στο καρότσι? Τι χρώμα, τι ύφη και τι σχήμα πρέπει να έχουν τα τρόφιμα για να είναι θρεπτικά και ασφαλή για κατανάλωση? Πώς πρέπει να αποθηκεύονται για να διατηρούν τη θρεπτική τους αξία μέχρι να τα καταναλώσετε? Όλες οι απαντήσεις στο βιβλίο «Από το ράφι στο καρότσι» των Νίκου Ζέρβα και Νικολέτας Ντορζή, που θα γίνει το δεξί σας χέρι στα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Αναζητήστε το στο e-shop μας στο mednutrition.gr/e-shop. Αφού ακούσαμε το διαφημιστικό spot, επιστρέφουμε στη συνέχεια του podcast. Στο σημερινό podcast θα αναφερθούμε στις τροφές που συνδέονται με την αυξημένη ερωτική διάθεση και τη γονιμότητα. Ο πρώτος μύθος που θα σας αναφέρω ακούγεται πιο σπάνια και αναφέρει ότι η αυξημένη πρόσληψη ψευδαργύρου που συναντάμε σε τροφές όπως το αυγό και το ψάρι ή της βιταμίνης ε στο ελαιόλαδο μπορούν να βελτιώσουν τη σεξουαλική σας ικανότητα. Δεκάδες τροφές και προϊόντα έχουν προωθηθεί εδώ και εκατοντάδες χρόνια ως αφροδισιακά. Ωστόσο, κανένα διατροφικό συμπλήρωμα, ούτε ο ψευδάργυρος, ούτε η βιταμίνη ε, δεν μπορούν να βελτιώσουν τις σεξουαλικές σας επιδόσεις ή να λειτουργήσουν σαν αφροδισιακά. Να θυμάστε ότι η καλή υγεία και η σωματική σας κατάσταση βοηθούν πολύ περισσότερο. Ο δεύτερος και πολύ διαδεδομένος μύθος αφορά το βασιλικό πολτό. Τόσο μύθος αναφέρει ότι ο βασιλικός πολτός βελτιώνει τις σεξουαλικές επιδόσεις των ανδρών. Θα σας απογοητεύσω ξανά. Δεν έχει αποδειχθεί καμία από τις πολυδιαφημισμένες επιδράσεις του βασιλικού πολτού στην ανθρώπινη υγεία. Η επίδρασή του στον οργανισμό είναι μάλλον ψυχολογική. Η χρήση του βασιλικού πολτού, μάλιστα, απαιτεί προσοχή γιατί ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις σε κάποιους ανθρώπους. Ο τρίτος μας μύθος αφορά στα θαλασσινά και πιο συγκεκριμένα στα αστρίδια, τα οποία λέγεται ότι αυξάνουν την σεξουαλική ικανότητα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα θρεπτικά συστατικά που περιέχουν τα αστρίδια επιδρούν ευεργετικά στην υγεία σας. Και επειδή η καλή υγεία είναι προϋπόθεση για την καλή σεξουαλική λειτουργία, μπορεί κάποιος να πει ότι τα αστρίδια βοηθούν εμέσως στις σεξουαλικές επιδόσεις. Μόνο εμέσως όμως, καθώς δεν φαίνεται να έχουν καμία άμεση επίπτωση στην αύξηση της σεξουαλικής ικανότητας. Ο τελευταίος μύθος για το σημερινό podcast είναι ένας δημοφιλής διατροφικός συνδυασμός. Εμένα μου αρέσει σκεφτικά. Για τα καρύδια με μέλι ο λόγος, που σύμφωνα με τη λαϊκή αντίληψη αποτελούν έναν ιδιαίτερα αφροδισιακό διατροφικό συνδυασμό. Σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας το δίνουν στην ύφη και στο γαμπρό μετά το γάμο. Δυστυχώς, οι έρευνες έχουν αποδείξει ότι είναι ένας θρεπτικός και γευστικός συνδυασμός μόνο. Θα έχετε βαρεθεί να με ακούτε, αλλά θα το πω άλλη μια φορά. Δεν υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις για αφροδισιακά φαγητά. Και μερικές διατροφικές συμβουλές όταν να γευματίσετε με τον ή την σύντροφό σας. Αποφύγετε τις μεγάλες ποσότητες. Μασάτε πιο αργά, ώστε να γίνεται σωστά η πέψη. Μην το παρακάνετε στα μπαχαρικά. Μην πίνετε πάρα πολύ αλκοόλ. Αποφεύγετε τις πολύ λιπαρές τροφές. Μοιραστείτε με τον ή την σύντροφό σας το γλυκό στο τέλος. Τέλος, αυτό που είναι καλό να θυμάστε είναι ότι ο συνδυασμός των διαφόρων καταστάσεων που έχετε βιώσει μπορεί να οδηγήσουν σε συνδέσεις ορισμένων γεύσεων και αρωμάτων με μια αυξημένη ερωτική διάθεση. Οπότε, είναι σημαντικό να δώσετε μεγάλη προσοχή και στην ατμόσφαιρα που θα δημιουργήσετε.